Yo, 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 yo. Χαιρετώ όλους τους φίλους που είναι εδώ πέρα σήμερα. Α, πείτε μου λίγο πριν ξεκινήσουμε, μόνο, ε, στείλτε μου ένα 100 άμα ακούτε καλά. Στείλτε μου 100 να μου πείτε αν ακούγεται για να ξεκινήσουμε. 100. Ωραία, ωραία. Οκ. Okay. Τέλεια. Τα βλέπω όλα τα κατοστάρια της πίστης. Είναι όλα εδώ. Λοιπόν, α, να πούμε λοιπόν σήμερα. Κάτσε γιατί έχουμε χάσει και τις μέρες εδώ πέρα. 5η 23 Απριλίου 2020 μέρες καραντίνας είναι άλλο ένα Taki Chan Stories επεισόδιο 12 με θέμα tribute στο λεκτικό επεξεργαστή νούμερο 2 αυτή τη φορά είναι πιο εορταστικό να έλεγα να μου επιτραπεί η έκφραση γιατί είναι 9 χρόνια χωρίς τον Αντρέα συμπληρωθήκαν χθες Α, αυτό και θα πούμε σήμερα πολλά πράγματα θα ίσως και να αναλύσουμε κάποια Λοιπόν, στείλτε μου τώρα όλοι ένα αμήν για να ξεκινήσουμε. Να τότε... Περιμένω να δω κανένα αμήν. Αλλιώς δεν ξεκινάει η φάση. Αμήν, έτσι. Αμάν λέει. Έτσι. Αυτό θα ήθελε και ο Αντρέας τώρα να πούμε αμήν. Γιατί ο Ανδρέα ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο. Δηλαδή, πίστευε πολύ μέσα του στο Θεό και είχε και δυνάμει. Αυτό μπορώ να σα το πω σίγουρα. Ήταν τέτοιο άνθρωπο. Πίστευε πολύ, είχε δυνατή πίστη. Και ξέρει, καμιά φορά, αναλόγω πόσο πιστό είσαι, ο Θεό κάνει διακρίσει καμιά φορά. Δηλαδή. Αν εγώ ήμουν ο Θεό, α πούμε, και έχω από κάτω δύο πιστού, οι οποίοι και οι δύο μου ζητάνε να, τον βοηθήσω. Και ο ένα μου ζητάει να τον βοηθήσω, και ο άλλο μου ζητάει να, να τον βοηθήσω. Γιατί εγώ να μην έχω περισσότερο υπόψη μου αυτόν που πιστεύει περισσότερο και να βοηθήσω πρώτα αυτόν. Για σκεφτείτε το λίγο. Τι είναι η πίστη, Λοιπόν, α, πιάσουμε να πούμε λιγάκι για τον Ανδρέα. Πάνε 9 χρόνια Ανδρέα, που έχει φύγει και έχει γίνει σκηνή σκατά. Ήμασταν ωραία, είχαμε και, τις, και τα παρέδωσε είχαμε και τις κόντρες μας. Αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό το κακό που έχει παραγίνει τώρα με όλους αυτούς που κυκλοφοράνε τώρα, δεν θα έπαιζε τέτοιο πράγμα, άμα ήσουν τριγύρω. Το ξέρει ο κόσμος αυτό. Α, ανέβασε τον ήχο. Εκεί είναι καλύτερα. Πιο καλά τώρα. Τώρα σίγουρα ακούγεται καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι που λες. Ο Ανδρέας ήταν πολύ... Το είχε πάρα πολύ με την πίστη. Πίστευε και ο... και ο, Θεός τον άκουγε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και εμείς. Πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα πνευματικά για να ξεπεράσουμε και τη δύσκολη κατάσταση που όλοι είμαστε τώρα μέσα στα σπίτια μας κλεισμένοι, αλλά και για να ανέβουμε το, το μυαλό μας σε άλλα επίπεδα, πιο, πιο θεϊκά κόλπα, να το πω και έτσι. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά το βλέπετε σαν κάτι αστείο, και όχι, δεν τρελάθηκα και εγώ σαν τον Νόε, να σα κάνω γκουρού, φάση και τέτοια. Είναι ένα άλλο είδο τρέλα αυτό. Α, <κυρίζει> και χαίρομαι πάρα πολύ που το, το χθεσινό επεισόδιο, που ήταν το όραμα που είπαμε, συμπέφτη μαζί με το επεισόδιο του Αντρέα. Γιατί σας λέω και πάλι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά περί πίστης. Δεν είναι αστεία. Κάποιοι το βλέπετε σαν αστείο, κάποιοι θα γράψετε δίπλα μια μαλακία, κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν δυνάμεις και υπάρχουν και πράγματα που δεν φαίνονται. Και αυτά που δεν φαίνονται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Απλά κάποιοι από εμά τα αγνοούμε και χανόμαστε σε λάθος δρόμους. Α... Ας σας πω μια ιστορία με τον Αντρέα. Ήμασταν τότε... Εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν una... Και να είχα βγάλει μόλις το ρήμα για χρήμα. Και κάναμε ένα κονέ, ήταν να πάμε να μιλήσουμε με μια δισκογραφική εταιρεία πριν ακόμα βγει το πρώτο το άλμπουμ, το Syndrome. Τόσο παλιά, και α, πηγαίναμε, νομίζω, στη Λύρα. Πηγαίναμε στη Λύρα όπου ήταν Legend, κάπω έτσι λεγόταν αυτή η εταιρεία. Η Λύρα με τη Legend ήταν μια εταιρεία και τα γραφεία του ήταν κάπου στη βουλιαγμένη, αλλά βαθιά μέσα εκεί. Ξέρει, μακριά. Και πηγαίναμε. Θυμάμαι λοιπόν, ήμασταν στο τζιπ του πηγαίναμε μαζί. Νομίζω εγώ είχα κάνει αυτό το κονέ και να μιλήσουμε, αλλά να θα περνάγαμε και να πάρουμε και κάτι γυαλιά αρνέτ που θέλανε τότε να μας διαφημίσουν, να μας δώσουν για να τα φοράμε, να τα διαφημίζουμε. Και θα το κάναμε δύο σε ένα λοιπόν. Και θυμάμαι που σε ένα φανάρι ήρθε ένα ζητιάνο για να ζητήσει, ξέρει, πραγματικά. Αυτό με πατερίτσε, έλειπε τον απόδη, ρακέντητο. Οπα. Ρακέντητο στα νεχάλια και κάνει ένα έτσι ο Αντρέα και βγάζει ένα πεντοχίλιαρο μπαμ και του το δίνει. Το βλέπω εγώ, του λέω, Ανδρέα, του λέω, εγώ δουλεύω όλη μέρα του λέω στο μαγαζί σου για να πάρω ένα πεντοχίλιαρο και στο δίνει, του λέω σε ένα ζητιάνο. Μου λέει, κοίτα, γιατί συνήθω έδινε πεντακοσάρικο στο, α, στο ζητιάνο στο, φανάρι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέω και εσύ του δίνει του λέω, ένα, πεντοχίλιαρο. Και εγώ δουλεύω όλη μέρα για να, για να, παίρνω τα ίδια λεφτά που μπορεί να πάρει ένα ζητιάνος. Μου λέει, τακ δεν είναι έτσι. Μου λέει, αν λέει, θέλεις λέει, να αλλάξει λέει, θέση με το ζητιάνο. Και να έρθει ο ζητιάνος και να έχει πόδια και να μην του δίνω τίποτα. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι πρέπει να εκτιμάμε αυτό που έχουμε, ρε φίλε. Και όταν έχουμε κάτι, να δίνουμε. Αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα τον Αντρέα. Πραγματικά το θυμάμαι. Αυτό. Ήτανε... Ήτανε φιλάνθρωπος άνθρωπος. Πάντα βοηθούσε. Α, και πόσες οικογένειες. Πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς. Που α, ο Αντρέας μεριμνούσε για πολλές οικογένειες. Που είχαν ανάγκη. Εκεί από την παλιά του τη γειτονιά. Αυτό ο τρελό τρελό τη Το τρελό λουλούδι. Μήπω εννοεί flower. Αυτό ο τρελό flower. Μου σπάει και τα νεύρα πριν και τον, ε, τον έσβησα για τρία λεπτά να μην μπορεί να στέλνει. Οπότε κάτσε φρόνημα. Μην <χω> ξανασβεί. <χω> που λέτε. Ο Ανδρέας κατάφερε όλα αυτά που κατάφερε. Γιατί. Είχε ένα στόχο στη ζωή του, ένα σκοπό. Ο σκοπός του ήταν να πιστέψει ο κόσμος σε όλη αυτή την ιδέα. Αυτό το έλεγε, μετανοείτε Δεν ήταν απλά ένα σλόγγαν, μετανοείται ο λεκτικός έρχεται. Ήταν μετανοείται γιατί θα μετανιώσετε, γιατί έρχεται η ώρα αυτή. Ε... Ο άνθρωπος πίστευε στον εαυτό του. Και έτσι κατάφερε αυτά που έκανε. Και πρέπει όλοι μας να το δούμε αυτό. Και να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Άλλες ιστορίες θέλω να βλέπω εδώ με τον Αντρέα. Μιλάω για δραχμές. Ναι, τότε δεν υπήρχαν ευρώ. Τότε ήταν 5 με 5.000 δραχμές εκείνη την εποχή. Έβγαινε έξω το βράδυ. Ταπίνες σε αρκετά μπαρ, έπινες πολύ. Έπαιρνε τσιγάρα, κάπνιζε, έπαιρνε ταξί, γύρναγε σπίτι σου και σου μένανε λεφτά την επόμενη μέρα πάλι για τσιγάρα. Κάπω έτσι πηγαίνει η δουλειά. Τότε ήταν αλλιώ τα πράγματα. Ε, το ξέρω ότι κάποια από εσά έχετε παράπονο γιατί το stream κολλαει ωρες ώρες-ώρες και τέτοια, αλλά η εκπομπή είναι live και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν είναι τίποτα μονταρισμένο. Είναι έτσι από την καρδιά μου όπω. Μου βγαίνουν και σας τα λέω εδώ μπροστά σε όλους σας. <laughs> Το φως. <laughs> Ήρθε. <laughs> λοιπόν... Α, μπορώ να θυμηθώ πάρα πάρα πολλά σκηνικά με τον Αντρέα και πράγματα που είχαν πλάκα, αλλά... κάποια πράγματα δεν θέλω να τα, δεν θέλω να τα πω γιατί Υπάρχουν, υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου, uh, και που εμπλέκεται σε αυτά και ίσως να μην ήθελε κάποιος, ξέρω εγώ, τη, η ιστορία του να ακουστεί έτσι χήμα. Ε, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος που θα αρχίσει να εκθέτει κόσμο δεξιά για αριστερά. Εντάξει, κάνω τακιτσάν, hip hip-hop fast stories και τέτοια, αλλά δεν είμαι... Τέτοιο τύπο, ξέρει να αρχίσουν να εκθετώ δεξιά και αριστερά. Μόνο άτομα που ξέρω ότι δεν έχουν θέμα ή ότι. Οκ, okay, ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τώρα αυτά. Uh, θυμάμαι. Θυμάμαι όταν γράφαμε το δίσκο ε, με τα τη Γρασποράκια. Που έχω και για αυτό νέα θα σας πω μετά αν θέλετε μπορώ να σας δείξω λίγο μερικά α, γραφιστικά που έχουμε εδώ ετοιμάσει για το εξώφυλλο γιατί είναι έτοιμο φαίνεται τώρα τίποτα σκάτα δύο σποράκια είναι το εξώφυλλο κάπως μάλλον δεν θα είναι αυτό το εξώφυλλο το εξώφυλλο θα είναι κάπως έτσι. Δείτε λίγο. Να το. Oh, το καινούργιο την κρασποράκια. Και άμα βγει σε CD θα είναι κάπως έτσι. Θα σας τα δείξω μετά. Θα σας ανεβάσω... Θα ανεβάσω πιο μετά να δείτε τα εξώφυλλα, το artwork στην κοινότητα. Οπότε όλοι εσείς οι μάγκε που μπαίνετε στην κοινότητα, γιατί σας έχω πει ότι εσείς είστε η εκλεκτή του καναλιού μου. Εσείς βοηθάτε, εσείς βάζετε το χεράκι σας εδώ πέρα. Α, θα τα ανεβάσω σε λίγο να τα δείτε εκεί πέρα. Επίσης θέλω, όσοι από εσά δεν, ε, δεν, έχετε ψηφίσει για το Τιγρέ Σπορά και Άλμπουμ, θέλω να μπείτε να κάνετε subscribe και να ψηφίσετε. Η ψηφοφορία θα σταματήσει στους 10.000 ψήφους. Ε, μέχρι τώρα έχει φτάσει στις 8.000 ψήφους. Α, παιδιά, από τη μέρα που βάλα το Θεό στη ζωή μου, με το επεισόδιο εχθές, βασικά, αρχίζουν όλα και πηγαίνουν καλύτερα. Α, νιώθω καλύτερα, θέλω να λειτουργήσω καλύτερα, δεν αφήνω τις δουλειές μου πίσω, συνεχίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε. Όλοι δουλεύουμε συνεχώ για τη δουλειά μα, για, για, το δικό μα το σκοπό, το σωστό. Έτσι θέλω να κάνετε κι εσεί. Λοιπόν, μην σα κουράζω τώρα πάλι με αυτά τα πίστη πράγματα, γιατί ξέρω ότι. Αν και είδα ότι πολλοί πιστεύετε και χάρηκα πάρα πάρα πολύ που πιστεύετε και ξέρετε τι σκέφτομαι να κάνω. Θα, το, θα σας το κάνω από αυτό α, στην κοινότητα, γιατί είπαμε η εκλεκτή του καναλιού, μπλα 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 να σας ρωτήσω άμα θέλετε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς μια χριστιανική εκπομπή κάθε μια φορά τη βδομάδα. Μια χριστιανική, πες την όπως θες, θεϊκή, spiritual, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ή τέλο πάντων, ή να κάνουμε την εκπομπή κάθε μια φορά την εβδομάδα, ή να κάνουμε στο τέλος κάθε επεισοδίου να σα λέω, α πούμε, και κάτι το οποίο να έχει σχέση με την πίστη, ώστε να τονώνετε την πίστη σα, κάπω. Ξέρω εγώ. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς για κάποιο λόγο με ακούτε. <laughs> α, ναι, λοιπόν. Πάμε να πιάσουμε πάλι τώρα αυτές τις ιστοριούλες. Πού λέτε... Ο Αντρέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Έπρεπε δηλαδή α, κάποιος α, κινηματογραφικός παραγωγός να τον είχε πιάσει να... Τον έβαζε σε κάποια ταινία. Αν και είχε παίξει μια ταινία από ό,τι θυμάμαι. Είχε ένα, του είχαν δώσει ένα μικρό ρόλο. Αλλά αυτό ο άνθρωπο ήταν για πρωταγωνιστή. Το είχε βαθιά μέσα του. Για αυτόν τον λόγο, επειδή πιστεύω πάρα πολύ και στον Ηρακλή, του το έχω πει ότι πρέπει. να παίξει σε ταινία τη ζωή του πατέρα του, που θα ήταν ό,τι πιο τρελό πιστεύω, και ποιο δεν θα ήθελε να δει αυτή την ταινία τώρα που είναι ακόμα πιτσιρικά, τώρα που ακόμα το Αυτό θα ήταν ευχή έργο, ο οποίο μάγκα έχει τα λεφτά ή τα κονέ, δεν ξέρω τι και πώ, να γυρίσουν μια ταινία, να δείξουν λίγο τη ζωή του Αντρέα μέσα από, με το, με, το, κορμί του γιού του όμω, που είναι ίδιο με τον πατέρα του. Και. Πραγματικά ρε φίλε πιστεύω ότι ο Αντρέας δεν έχει λείψει από τη σκηνή ποτέ πουθενά γιατί ζει όντως μέσα από τον Ηρακλή. Και... Δηλαδή αν δεν ήταν ο Ηρακλής θα ήταν αβάσταχτο αυτό με τον Αντρέα. λοιπόν, πίσω σε αυτό που πήγαινα να σας πω. Ας σας πιάσω λίγο την ιστορία να σας το πω αλλά ταραντίνο. Θα σας πω λίγο δηλαδή κάτι που γίνεται στο τέλος, μετά θα πιάσω την αρχή και θα τα καταλήξουμε μετά. Πριν από 9 χρόνια που γίνεται και η κηδεία του Ανδρέα. θυμάμαι τότε με το, με το φίλο το μεγάλο στόμα, που και αυτός τον αγαπούσε πολύ τον Ανδρέα και ο Αντρέας τον αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και αυτός έτσι, παιδί της πιάτσας. Ο Αντρέας γενικά αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους τους κατατρεγμένους, τους αδικημένους τους αγαπούσε πολύ. Και πήγα που λέτε παιδιά στην κηδεία και δεν έχω νιώσει φίλε τόσα πολλά εχθρικά κοιτάγματα απέναντί μου να με κοιτάνε τώρα τρεις άτομα έτσι. Άσχημα, ξέρω Ξέραν ότι εγώ με τον Αντρέα είχαμε τις διαφορές μας. Αλλά η οικογένεια του Αντρέα με αγκάλιασε τα παιδιά του, η γυναίκα του, οι κοντινοί του άνθρωποι, γιατί ξέρανε κάποια πράγματα που δεν ήξεραν όλοι οι άλλοι 3.000 που ήταν εκείνο το απόγευμα εκεί. Πάμε πάλι τώρα στο αυτοκίνητο. Οδηγάει ο, Ηλίας. Είμαστε α, με τα τυγρές ποράκια. Έχουμε τελειώσει μια πρόβα με την ορχήστρα. Φεύγοντας από καρέα, περιφερειακό, φτάνουμε εκεί στη Μεσογείο, του λέω του Ηλία Ρελιά, του λέω δεν δε πάμε, του λέω να κάνουμε μια βόλτα έτσι από τον Αντρέα να τον, να πάμε να τον δούμε. Μου λέει, Τάκη μου λέει άστομο ρε, την τελευταία φορά που πήγα λέει δεν πέρασα ωραία, δεν... ήταν λέει εχθρικό απέναντί μου. Του λέω, το σκέφτηκα κι εγώ λίγο, λέω, λες να πάμε και να φύγουμε ξέρω εγώ χωρίς κεφάλια. Γιατί υπήρχε και αυτή η περίπτωση. Λέω, α πάρουμε τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο τώρα, φαντάσου. Από το τηλέφωνο θα εξαρτιόταν αν θα κάναμε, αν θα κάναμε δεξιά να μπούμε μεσογείων ή αν θα συνεχίζαμε ευθεία να πάμε για γαλάτσι. Το σηκώνει η Λόρα. Γεια σου Λόρα, Ποιο είναι, ο, Τακη. Τάκης είμαι. Α, έλα Τάκη, τι κάνεις, καλά, καλά είμαι. Να σου πω, είμαστε με τον Ηλία εδώ πέρα, μωρέ, και σκεφτόμασταν ε, μήπως να περνάγαμε από εκεί, μια βολτίτσα. Λοιπόν, στείλτε μου εδώ πέρα καμιά κατασταριά, αμήν, γιατί δεν συνεχίζω άλλε. έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά, αν θέλει να συνεχίσω. Στείλτε καμιά κατασταριά, αμήν. Αν την πίστη Όχι 100, αμήν. Έτσι. Όχι κάτι το λέμε, ρε. Αμήν θέλω να δω, αλλιώς δεν συνεχίζω την ιστορία. Εντάξει, κάποιοι μου κολλήσουν με τα κατοστάρια της πίστης. Είναι θυστικά, άστο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ μεταξύ είναι αληθινή ιστορία, παιδιά. Εμένα με πιάνει αυτό. Και λέγαμε, τη λέω στο τηλέφωνο, τη λέω τώρα λέγαμε, είμαστε πάνω στη, στο περιφερειακό και σκεφτήκαμε μήπω περνάγαμε να, δούμε, να σα δούμε λίγο. Αλλά το σκεφτόμαστε λίγο, μήπω ο Αντρέα δεν μα θέλει, μήπω δεν κάνει κέφι να μα δει. Μη λέει, Όχι, λέει, ελάτε. Ελάτε, λέει. Να έρθετε, λέει. Σα περιμένουμε. Και όντω. Α... Αυτό φανταστείτε τώρα πρέπει να ήταν λογικά λίγο, ήταν ένα μήνα πριν γίνει το κακό παιδιά, ένα μήνα πριν γίνει το κακό, αλήθεια σας λέω. Πάμε. Είχαμε χεστεί πάνω μας κιόλας, γιατί φοβόμασταν. Σου λέει, εντάξει, ο Αντρέας ξέρεις, μπορεί να θέλει κάτι να μας πει αλλιώτικα. Δεν παίζει με τον Αντρέα, ξέρει, με το δικό του flow. Με τη δική του ροή. Τέλο πάντων, πάμε. Μα υποδεχτήκανε με αγάπη όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Κάποιοι που με ρωτάνε για τον Μπάφμαν, να σα πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ήταν στο μαγαζί μέσα κάπου, αλλά εγώ δεν τον είδα τον Μπάφμαν. Αν κάθισαν και τα πάνε με τον Ηλία εκείνη τη μέρα, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Γιατί εγώ είχα εστιάσει στον Αντρέα εκείνη τη μέρα. Γιατί για μένα ήταν η μεγάλη μέρα εκείνη η μέρα. Ήταν η μέρα που εγώ με τον Αντρέα τα ξαναβρήκαμε. Λοιπόν. Και θυμάμαι με πήρε αγκαλιά, με φίλησε, μου και κάτι μπατσούλες. Το έκανε αυτό όταν έπιανε κάποιον που τον γούσταρε και τον αγαπούσε, τον έπιανε έτσι το κεφάλι του και το ξεκίνησε σε κάτι σφαλιαρούλες, ξέρεις αυτές τις αγαπητικές σφαλιάρες. Όχι να σου σκάσει φούσκο, σου κάνουν ο άλλο έτσι και να σε πιάσει λίγο ρε παιδί μου. Τα έκανε αυτά ο Αντρέα. Ήταν έτσι παρανοητικός άνθρωπο. Και μου δείχνε. Είχε βγάλει κάτι ταυτότητε από ειδική σκοποβολή. είχε ένα κάρο πράγματα εκεί πέρα μέσα. Δεν κάθομαι τώρα να σα πω τι είχε. Τρελά κόλπα. Και τον είδα, ήταν τούμπανο είχε γίνει τούμπαν όντω. ήταν έτοιμος να κάνει αυτό το δικό του το, το reality που ετοίμαζε στο Άγιο Όρος που είχαν πάει αυτό ετοίμαζε να κάνει και όντω το, το έκανε ο άνθρωπος και τέλος πάντων α, τα βρήκαμε, είχαμε, καταθέσαμε καμιά ώρα είχε και αυτός καλεσμένους, είχε κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα εκείνη τη μέρα που κάτι συζητάγανε, δεν ξέρω. Πάντω ήμασταν σφινόπουτσα εμεί. με αυτό μιλούσε με πιο μεγάλου ανθρώπου από εμά. Εμεί ήμασταν πιο πιτσιρικάδες. Οπότε ξέρει, OK, μα είδε λίγο. Τα είπαμε λιγάκι, κάτσαμε. Οκ, okay, και τελείωσε αυτό. Και έτσι μετά φύγαμε εμεί. Αυτή είναι η ιστορία για το πώ τα βρήκαμε τον Αντρέα. Και πάμε τώρα πίσω στην κηδεία. Και παιδιά, να με κοιτάει όλη η κηδεία έτσι. Ξέρεις, σαν να, να έφταιγα εγώ κάπως με κάνανε να νιώθω. Αλλά όταν ήρθε η γυναίκα του, ήρθαν τα παιδιά του κοντά μου, μιλήσαμε μου φυγαν όλα αυτά. Φύγανε από πάνω μου όλα. Και τα βλέμματα φύγανε και όλα φύγανε. Ε... Ναι. Η ζωή είναι μικρή, παιδιά. Δεν ξέρετε. Μπορεί αύριο να μην γίνει επεισόδιο μετά αύριο. Μπορεί να πάρει εμένα ο Θεό. Χτύπα ξύλο, παιδί μου. Ναι, χτύπα <laughs> Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν ξέρετε ποτέ. Και σα λέω, είμαι ευγνώμων στο Θεό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να, να τα βρούμε με τον Αντρέα. Γιατί άμα, άμα δεν είχε γίνει αυτό, παιδιά, πιστέψτε με, θα ήμουν χάλια. Θα ήμουν χάλια. Ε, ναι. Δεν ξέρεις άμα θα σου δοθεί άλλη μία μέρα, δεν ξέρεις άμα θα σου δοθεί άλλη μία ώρα ή ένα λεπτό. Δεν ξέρεις. Γι' αυτό πρέπει να συγχωρούμε, πρέπει να έχουμε μεγάλη καρδιά. Α, ένα κακό πράγμα είναι ο εγωισμός που και όλα χωρίς αυτόν δεν γίνεται και το rap. <Στυξ> ναι, αλλά είναι κακό. Τι να κάνουμε. Πρέπει να διώξουμε τον εγωισμό από πάνω μας. Α, σας το είπα και χθε. Δεν μας ανήκει, παιδιά, τίποτα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Από αυτό το νερό εδώ, τίποτα, το κινητό, το μικρόφωνο, τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα ανήκουν αλλού. Αλλού ανήκουν όλα. Τίποτα. Ούτε το κορμί που κουβαλάς δεν είναι δικό σου. Δικό σου ξέρει τι είναι. Τουργήσεις τι δώσεις και βάλεις το όνομά σου από κάτω. Το αν αγαπήσει είναι δικό σου. Το αν μισήσει πάλι δικό σου είναι. Και αυτό λένε όλα μένουν εδώ. Α, βλέπω τώρα εδώ πέρα. Κάτσε να σας δω. Σας λέω, οπότε πιάνω τον Αντρέα με πιάνει κάτι νευρικό, με πιάνει μια συγκίνηση. Και σας λέω, είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Ανδρέα. Ένιωθα ότι ήταν ο πατέρας μου σε πολλά πράγματα. Και ήταν φυσικά. Στο τατου ήταν ο πατέρας μου, ο Ανδρέας. Και στο ράπ ήταν ο πατέρας μου. Ο Ανδρέας είχε τις ατάκες, καταλαβες. Μπορείς στην αρχή όταν ξεκίναγε, λίγο έψαχνε να βρει την τεχνική του. Τη βρήκε μετά. Το μαστεράρισε τελείως. Αλλά πάντα, μα πάντα, 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 πάντα είχε κάποιες ατάκες οι οποίες δεν τις είχε κανένας και δεν θα τις έχει και κανείς. Κανείς δεν θα τις έχει αυτές τις ατάκες. Τις ατάκες αυτές έλεγε μονάχα ο Ανδρέας και τώρα από ό,τι βλέπω τις λέει και ο Ηρακλής. Ε... Εντάξει, όλα καλά. Αν διαβάσουμε λιγάκι τι λέτε τώρα. Μ' αρέσει που το φιλοσοφείς και μου αρέσουν οι άνθρωποι που μεταφέρουν εύκολα μηνύματα γιατί δείχνουν την απλότητα στις λύσεις και δεν θέλουν να μπλέξουν σε... Δεν θέλουν να σε μπλέξουν για να σε, ξε, για να σε ξεμπλέξουν μετά σαν σημαντική. Περίμενε, τι είπες. Μ' αρέσει που το φιλοσοφεί και μου αρέσουν οι άνθρωποι που μεταφέρουν εύκολα μηνύματα γιατί δείχνουν την απλότητα στις λύσεις και δεν θέλουν να σε μπλέξουν για να σε ξεμπλέξουν σαν να ήταν σημαντικοί. Με τι να πρωτοσυμφωνήσω, φίλε με αυτό που λε. Απλά τα είπε λίγο. Πάμε να δούμε κανέναν άλλον εδώ. Καταρχά, θέλω να δω την αγάπη σα για το λεκτικό. Γράψτε μου όλοι από κάτω 100 άμα, άμα αγαπάτε το λεκτικό. Να δω την αγάπη σας για το λεκτικό. Έλα πάμε. Βλέπω και τα αμήν. Σας αρέσει το 100. Πάμε με 100 δεν κάνει. Λοιπόν. Οκ okay, τώρα. Ρίξτε μου ό,τι θέλετε να διαβάσουμε εδώ τα, τα σχόλιά σα. Γιατί όπου να είναι κλείνουμε, η εκπομπή έχει τελειώσει ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα εξτραδάκι. Wow, είμαστε και 1300 εδώ μέσα. Ε? Είναι ωραίο να ξέρεις ότι χρησιμοποιείς το βήμα για να μεταδώσεις κάτι το οποίο είναι θετικό. Μ' αρέσει αυτό. Και σας καλώ όλους να έρχεστε εδώ πέρα μέρα παραμέρα που θα κάνω αυτά τα live. Πιστέψτε με παιδιά, δεν το κάνω για τίποτα άλλο, το κάνω μόνο για την αγάπη του κόσμου. Έχω εισπράξει αγάπη. Φαντάσου, εγώ έχω βρεθεί ρε παιδί μου, τώρα φαντάσου να είσαι ξέρω εγώ μόνος σου, μες στην ερημιά, και απλά έτυχε να βγει από ένα αυτοκίνητο που κάποιο σου πάει για τα ανέβρα, ρε φίλε. Αγαμί σου, δεν με νοιάζει. Και 20 χιλιόμετρα να είναι, θα πάω με τα πόδια. Και έχει 10 χιλιόμετρα να κάνει. Και περπατά τώρα μέσα στο σκοτάδι, με στη νύχτα, και έρχεται ένα φω από πίσω και σταματάει και σου λέει: Τα καρέ. Πού πα, έλα να σε πάμε. Και πα με ρόδε. Η αγάπη για τον κόσμο. Υπάρχουν αυτά, έχουν γίνει. Λοιπόν, κάτσε, μην τα γράφετε τόσο γρήγορα, ρε παιδιά. Τάκη, κατά τη γνώμη σου. Παιδιά, μόνο για, με σχέση με λεκτικό μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε ούτε για το Λούμπεν, ούτε για τον Υποχθόνιο. Για το, για το λεκτικό μιλάμε, μιλάμε για την πίστη. Πάντα θα μιλάμε για την πίστη και πάντα θα μιλάμε για το Θεό. Και θα σας πω και ένα, και μία ας πούμε έτσι εξυπνάδα στο τέλος που έχει σχέση με την πίστη. Rap World ρωτάει θα ξαναβγάλεις τραγούδι με το γιο του λεκτικού όχι δεν το ρωτάει το έχει με θαυμαστικό δηλαδή θα ξαναβγάλεις τραγούδι με το γιο του λεκτικού ναι θα ξαναβγάλω εννοείται ότι θα ξαναβγάλω Τώρα που έχει πάρει κιόλα ο Μαν Φωτιά, φίλε, δεν ξέρω άμα είδατε το ένα από τα τελευταία κομμάτια του... Πώς να λένε το λένε αυτό το πιτσιρίκα με τα γυαλάκια, τον έξυπνο. Bloody, Bloody Hawk. Έκανε με τον Bloody Hawk και νομίζω και με τον Befan, ε. Και με τον Befan έχουν κάνει κομμάτι καταπληκτικό. Όταν μπαίνει ο Ηράκλης μέσα, φίλε, νιώθεις BCC για πάντα. Και ζητάνε πράγματα από πού μπορούμε να βρούμε. Είπαμε σχέσεις που έχουν, ερωτήσεις που έχουν σχέση με λεκτικό. Τάκη, θυμήθηκε στην κηδεία του Αντρέα και έτσι όπως το έλεγες, το έκανα εικόνα, είσαι ευαίσθητος ρε φίλε και μπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου και αυτό είναι τέχνη. Όλα τα μικρά πραγματάκια στη ζωή τέχνη είναι, φίλε. Το να ζει θέλει τέχνη. Να είσαι γιατρό θέλει τέχνη. Ακόμα και να είσαι γιατρό τέχνη θέλει. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι μια τέχνη, παιδιά. Ψάχνω να βρω εδώ. BCC πράγματα βρίσκομαι, λέει. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε έκτακτο. Μόλις τώρα με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι πρέπει να έχει έρθει το, το εξώφυλλο από τα τυγρές έτοιμο. Για να δω. Μπούμ, είναι όντω έτοιμο. Ναι. Άντε, σας το δείχνω μια φορά εδώ πέρα να το δείτε. Για όσους περιμένουν τα τυγρές ποράκια 2. Πάρτε το. Μπούμ! Με στη μούρη σα. Έτσι θα σκάει. Θα το δείτε. Θα το, το βγάλω πάλι. Στην κοινότητα, Λοιπόν, και για να κλείσουμε, ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά σήμερα. Έτσι είπαμε δύο ιστορίες για το λεκτικό. Ξέρεις, καμιά φορά αργεί να πάρει μπρος το μηχάνημα, ρε φίλε. Άνθρωπος είμαι, δεν τα έχω εδώ πέρα πουθενά γραμμένα τίποτα. Δεν γράφω τίποτα κάτω. Ό,τι μου έτσι ελεύθερα σας το λέω. Α, και καμιά φορά δεν βγαίνει το επεισόδιο όπως θέλεις. Καμιά φορά έχεις μια νευρικότητα ή καμιά φορά απλά βαριέσαι να το κάνεις. Ή δεν είσαι έτοιμος να το κάνεις ή ότι υπάρχουν ξέρω εγώ πολλές ψυχές που σε αγγυλώνουν γιατί κάνια φορά βλέπω και τα σχόλια που κάνετε και μην νομίζετε ότι δεν με αγγίζουν εννοείται ότι όλα μ' αγγίζουν ελπίζω να περάσατε καλά λοιπόν σήμερα να σας ευχαριστήσω που σας ήταν εδώ και θα κλείσουμε με μια μικρή ιστοριούλα που έχει σχέση με την πίστη ήταν δύο α, και παρακαλάγαν το Θεό και οι δύο για να τους κάνει ένα χατήρι. Παρακάλαγε ο ένας έλεγε την προσευχή του από το πρωί. Όλη μέρα έλεγε. Ακριβώς την προσευχή κατά γράμμα όπως είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Πάτε μόνο, εν και στείτε το όνομά σου. Έλεγε, 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 έλεγε. Ακριβώ, ε. Ο άλλο που καθόταν πιο εκεί και προσευχόταν. Τα έλεγε κάπω αλαμπουρνέζικα. Ό,τι θυμότανε. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου, αλαμπουρνέζικα έλεγε ο άλλο. Και τελικά την κάνει τη χάρη ο Θεό και στου δύο. Ο άλλο όμω που έλεγε την προσευχή καλά, ήθελε και ρώτησε το Θεό. Του λέει, Θεέ μου, εγώ λέει, Καταλαβαίνω, την είπα την προσευχή καλά, την είπα ακριβώ, την είπα εκατό φορέ, δεν παρέλειψα ούτε ένα κόμμα. Το καταλαβαίνω να μου κάνει εμένα τη χάρη. Ο άλλο το έλεγε λαμπουρνέζικα. Το έλεγε χάλια. Δεν ήξερε. Και του λέει ο Θεός δεν έχει σημασία τα λόγια. Σημασία έχει που το πίστευε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.